Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα που ο Ευκλήδης εξήγησε προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και στο Κοινοβούλιο τις λεπτομέρειες, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό ο λόγος για την ανάπτυξη των δικών μου επιχειρημάτων και θα περιοριστώ τουλάχιστον σε μια σύντομη αναφορά στις συνέπειες που μαστίζουν την κοινωνική ασφάλιση και που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο δημόσιος διάλογος και μάλιστα στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο της Βουλής πρέπει να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον την προσπάθεια να λέγονται ολόκληρες οι αλήθειες και τουλάχιστον να μην κατασκευάζονται επιχειρήματα, πολύ περισσότερο αν αυτή η παρασκευή επιχειρημάτων γίνεται για να στηριχθεί η αγχωμένη πολιτική υποκρισία, ο κομματικός ρεβασισμός, η ρεβασιστική αντιπαράθεση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα σε συνθήκες και με όρους προγραμματικής αμηχανίας. Διότι τα δύο αυτά χρόνια της κυβέρνησής μας, προγραμματικός λόγος δεμημένος, δεν αρθρώθηκε. Η κυβέρνηση συγκρούεται με την κρίση που τροφοδότησαν πολιτικές δεκαετιών. Κρίση που οξύνθηκε μετά το 2009 μέχρι το 2015. Συγκρούεται η κυβέρνησή μας με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία προκάλεσαν όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι πολιτικές. Προβλήματα τα οποία, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε θέλατε να επιλύσετε, ούτε μπορείτε να τα επιλύσετε, αλλά και ούτε μπορείτε να αντιληφθείτε την αξία και το μέγεθος των προβλημάτων που σωρεύονται για να αντιμετωπίσετε ως προς τα προβλήματα αυτά. Έχετε ένα πλεονέκτημα πράγματι. Λείπουν οι συνέπειες της πολιτικής σας για τα χρόνια 15-16 και της τρέχουσας περίοδου του 17. Και έτσι ο λαός μας δεν μπορεί να συγκρίνει αυτές τις συνέπειες που δεν προέκυψαν, ευτυχώς για το λαό και για τη χώρα, διότι η δική μας πολιτική έβαλε ανάχωμα σε αυτή την κατάρρευση, άρχισε να δημιουργεί τις βάσεις για την αντιμετώπιση μιας άλλης προοπτικής για τη χώρα και για το λαό μας. Αλλά μια κατάσταση που έχει ανεβάσει τα όρια της παιδικής φτώχειας από την ηλικία της γέννησης μέχρι τα 17 έτη στο 26,5%, τον κίνδυνο φτώχειας, που έχει τον κίνδυνο φτώχειας στην ηλικία από 18 μέχρι 65 σε ποσοστό 22,5%, που όσοι είναι στην ανεργία έχουν κίνδυνο φτώχειας που ξεπερνά το 44%. Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο 10,5% περίπου σε κίνδυνο φτώχειας. Είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες, με ανύπαρκτους πόρους, με περιορισμένα μέσα, μια κυβέρνηση υπό τέτοιες συνθήκες να μην πάρει τις πρωτοβουλίες τις οποίες η δική μας κυβέρνηση εκδηλώνει? Και σε ποιο περιβάλλον οικονομικό συμβαίνουν όλα αυτά? Μία στοιχειώδης ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων που εισέρεαν στην κοινωνική ασφάλιση θα οδηγούσε από το 1952 μέχρι το 2000 τουλάχιστον σε σόρευση 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, που με μία απόδοση 3%, μέση απόδοση και αναμενόμενη και λογική, θα έφερνε τουλάχιστον ένα 25% των ασφαλιστικών εισφορών να πληρώνονται από αυτό, περίπου το 2% το ΕΠ. Επομένως, η πολιτική που πρέπει να δούμε της αναθεμελίωσης της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία δεν υφίσταται, έχει μακρά πορεία, το είχαμε πει και από την έναρξη της συζήτησης για το νόμο 4387. Και αυτό πραγματικά επιτυχάνεται βαθμία. Έχουμε μια καλύτερη λειτουργία του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεσματικότητα. Έχουμε μια αύξηση των εσόδων που σχηματίζονται μέσα στο 2017, παρά τους πηχαίους τίτλους που σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας σε κάποιες εφημερίδες, ότι
Τάχα υπάρχει μία βόμβα στα θεμέλια του ΕΦΚΑ, ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα, ότι δεν θα μπορέσουν οι ανάγκες των ασφαλισμένων να καλυφθούν από τα διαθέσιμα κεφάλαια. Να πω μόνο ότι μόνο από το ΙΚΑ, από τους μισθωτούς, είχαμε αύξηση κατά 12% των εισπράξεων σε σύγκριση με πέρυσι. 12% επάνω, 413 εκατομμύρια περίπου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Πράγματι, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και θα περίμενε κανείς ώρες ευθύνης για την εξωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, πολύ περισσότερο όταν επικαλείται αυτή την ευθύνη που τάχα έχει για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν γίνεται όταν ο Πιέρ Μοσκοβισή υποστηρίζει ότι θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξη το 2017 2,1%, το 2018 2,9%, να μην υπάρχει αυτή η στήριξη στην προσπάθεια της κυβέρνησης και τουλάχιστον να επικαλεστεί τα ίδια στοιχεία που επικαλούνται αξιωμαχιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Πολιτική, τον οποίο επιτίμησε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είπε καλά λόγια για τη χώρα, ότι πραγματικά αναπτύσσεται η πολιτική της Ελλάδας σε καλούς ρυθμούς, πάνω από 8% στην πολιτική που κάνει, τον μάλλονε. Μάλιστα και το είπα, αν δεν προσέχετε, να σας τα πω και αγγλικά. Τέτοια συμπεριφορά δυστυχώς, και δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνομαι πως ο ένας εκ των πέντε σοφών του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο Πέτερ Μπόφιγκερ, εδώ στην Ελλάδα, στο συνέδριο του Economist, να υποστηρίζει όλα τα επιχειρήματα της ελληνικής κυβέρνησης και η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, να κάνει ό,τι μπορεί για να αποδομήσει αυτά τα στηρίγματα που έχει με βάσιμο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση προβάλλει απέναντι στους δανειστές, για να έχουμε και τη μείωση του χρέους και μια άλλη προοπτική για τη χώρα μας. Επιτέλους, πάρτε μια απόφαση. Αν πραγματικά είστε υπεύθυνοι να κυβερνάτε, γίνετε υπεύθυνοι στην αντιπολίτευση τουλάχιστον, για να μας διορθώνετε και όχι για να καταραίει η χώρα, και να συμβάλλετε εσείς αυτό. Ο κύριος Χαράουγλου έχει το λόγο.